Πάμε κυρίες και κύριοι στην περιφερειακή ενότητα Κοζάνης. Θα συνομιλήσουμε στο δελτίο ειδήσεων του West με τον αντιπεριφερειάρχη Κοζάνης, τον κύριο Γρηγόρη Τσιούμαρη. Καλησπέρα σας κύριε αντιπεριφερειάρχα. Καλησπέρα σας κύριε Βακλατσά, καλησπέρα σας. Να είστε καλά. Καταρχήν να δούμε λίγο την εικόνα όσον αφορά την πανδημία του κορονοϊού. Δεν ξέρω αν είστε έτσι αισιόδοξος ότι έχουμε μια καλύτερη εικόνα σε σχέση με το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Να πούμε ότι για χθες Κυριακή θα αναφερθώ ότι είδαμε 8 κρούσματα στην ΠΕΕΨΙΛΟΝ, 3 στο Δήμο Κοζάνης, 1 στην Ορδαία, 3 στο Βόρειο και 1 στο Βελβετό. Τι εικόνα έχετε εσείς και αν πλέον υπάρχει αισιοδοξία ότι έχουμε μείωση? Καταρχάς θέλω να σας πω κύριε Βακρατσά ότι συμπληρώσαμε ένα μήνα από τις 15 Οκτωβρίου όπου μπήκαμε στο κόκκινο επίπεδο, έτσι να το λέμε απλά να το καταλαβαίνει ο κόσμος. Ήταν η μέρα στην οποία είχαμε φτάσει στα 35 κρούσματα. Ναι. Και φυσικά μας έβαλαν σε αυτή την κατηγορία γιατί η αξιολόγηση γίνεται βάσει των στοιχείων. Δεν πρέπει να είμαστε περισσότερο από 150, αν θέλετε από 50 μέχρι 150 κρούσματα, ανά 100.000 πληθυσμό. Εμείς λοιπόν είχαμε φτάσει, είχαμε ξεπεράσει αυτό το νούμερο, γι' αυτό ήμασταν οι πρώτοι που μπήκαμε στο επίπεδο 4. Σήμερα λοιπόν κλείνοντας ένα μήνα κάνουμε έναν απολογισμό, τον οποίο θα έχετε αναλυτικά και θα μιλήσουν εκεί όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς. Η Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, η αστυνομία, ο ιατρικός σύλλογος και έτσι θα έχετε μια σφαιρική άποψη. Απλά θέλω να σας πω ότι μετά από ένα μήνα ως αντιπεριφερειάρχης Κοζάνης το λέω ότι μπορεί να είμαστε πολύ ικανοποιημένοι από την άποψη ότι εμείς δεν ξεφύγαμε κύριε Βακρατσά. Έχουμε βγάλει εδώ έναν πίνακα τον οποίο θα τον πάρετε φυσικά και αναλυτικά, δεν ξέρω αν φαίνεται. Φαίνεται ναι. Καθημερινά η αύξηση, η μείωση των κρουσμάτων. Και υπάρχει μία μεσαία γραμμή που βλέπετε. Αυτή είναι η γραμμή του μέσου όρου των κρουσμάτων. Είναι από 15 Οκτωβρίου μέχρι και 15 Νοεμβρίου, μέχρι και χθες. Μέχρι και χθες. Θα παρατηρήσετε λοιπόν ότι εδώ μιλάνε πλέον τα νούμερα, δεν μιλάει ο αντιπεριφερειάρχης, μιλάνε τα νούμερα. Θα παρατηρήσετε λοιπόν ότι εμείς... Δεν χρειάζεται να το κρατάμε, θα το δείξουμε άλλωστε, κύριε αντιπεριφερειάρχα, ναι. Ότι εμείς κειμενόμαστε πάντοτε γύρω στο μέσο όρο. Μία μόνο μέρα ξαναφτάσαμε στα 35, αλλά είχαμε και άλλες μέρες που πέσαμε στα 6, που πέσαμε στα 4 και όπως είπατε και χθες, είχαμε και πέσαμε και στα 8. Άρα λοιπόν ο μέσος όρος συγκρατήθηκε και ήταν στα 19,2, στα 19 άτομα την ημέρα. Αυτό είναι ενθαρρυντικό από την άποψη της σύγκρισης που κάνουμε σε σχέση με τη χώρα μας και κυρίως με τη Βόρεια Ελλάδα. Δεν είναι φυσικά ότι καλύτερο αυτό που λέω, αλλά βλέποντας ότι εκεί είχαν πολλαπλασιαστικά φαινόμενα, είχαν εκθετικούς αριθμούς, κύριε Βακρατσά. Εμείς δεν ξεφύγαμε, εμείς το συγκρατήσαμε και φτάσαμε λοιπόν στα 8 και ελπίζουμε ότι από εδώ και πέρα θα φτάσουμε στην κανονικότητα. Άλλωστε, από τις 9 Νοεμβρίου, όπως θα είδατε και το χάρτη κατανομής της γεωγραφικής των κρουσμάτων, ναι, από τις 9 Νοεμβρίου έχουμε πέσει πάλι στο πορτοκαλί το επίπεδο. Κάτι το οποίο δεν συμβαίνει σε άλλες περιοχές της χώρας, ας πούμε. Η ενημέρωση που έχετε τώρα από τα νοσοκομεία είναι ότι έχουμε μείωση με την έννοια, τα βλέπουμε στα στοιχεία, ότι έχουμε μείωση ή επειδή ήταν Κυριακή, ήταν Σάββατο, Κύριακο, είχαμε αυτά τα κρούσματα. Οπωσδήποτε παίζουν αυτά τα νούμερα, ναι, αλλά πάρτε τις προηγούμενες μέρες, πάρτε ας πούμε τις Παρασκευής κλπ. Θα δείτε ότι δεν έχουμε ξεφύγει. Προχθές μάλιστα είχαμε 13 συνολικά. Βρισκόμαστε δηλαδή γύρω στο μέσο όρο. Και αυτό είναι το πολύ σημαντικό που θεωρώ, ότι δεν ξεφύγαμε. Και ότι με μια προσπάθεια πάλι που κάναμε όλοι και θα συνεχίσουμε, θα κρατήσουμε αυτόν τον μέσο όρο πολύ πιο χαμηλά έως φτάσουμε στη λύτρωση, πιστεύω. Είστε αισιόδοξος. Βλέπετε ότι αποδίδουν τα μέτρα, ότι άρχισαν να αποδίδουν τα μέτρα, κύριε αντιπεριφερειάρχα. Αυτή είναι η ικανοποίηση, άλλωστε την ικανοποίηση με αυτή μου τη λένε οι αριθμοί. Φυσικά προχθές άκουσα τον κύριο Ρωμιόπουλο, κύριο Βακρατσά, ο οποίος είναι ανήσυχος καθώς υπάρχουν συνεχόμενες εστίες. Και μάλιστα το παρουσίασε με ένα δάσος του Αμαζονίου που λέει ότι έστω και κάποιες εστίες να σβήνουμε, ανοίγονται και αναπαράγονται άλλες. Αυτό σίγουρα είναι ένα πρόβλημα. Όπως είναι ένα πρόβλημα επίσης ότι
θέλω να κάνω μία έκκληση για μία ακόμη φορά. Ξέρετε, ο κόσμος έχει θεωρήσει ότι όταν προσληφθεί κάποιος στην οικογένεια, ότι στιγματίζεται, αν είναι δυνατόν. Και έχουμε το φαινόμενο μέσα στην οικογένεια να έχουμε ένα εμπείρετο κρούσμα, η οικογένεια να συνεχίζει να μην το λέει, να μην συνεχίζει να κάνει κάποιες ενέργειες και να κολλάει ο ένας μετά τον άλλον. Γιατί δεν θέλουν να βγουν προς τα έξω, γιατί αν θέλετε το θεωρούν αυτό ντροπή. Αν είναι δυνατόν. Σήμερα έτσι πώς έχουν γίνει τα πράγματα και από ό,τι βλέπετε κι εσείς που είστε και της πιάτσας άνθρωπος, δεν ξέρεις από πού θα κολλήσεις. Δεν το ξέρεις αυτό το πράγμα. Άρα λοιπόν δεν είναι ντροπή να υπάρχει κάποιος μέσα στο σπίτι και εμείς να σιωπούμε. Θα έλεγα ότι είναι έγκλημα αυτό το πράγμα. Τώρα, άρα εικόνα πρέπει να ξεπεράσουμε και αυτό. Μάλιστα. Και φυσικά τώρα σήμερα το πρωί άκουγα εδώ στις ειδήσεις για τη Θεσσαλονίκη φυσικά μια κοπελίτσα έκανε ένα πάρτι και κάλεσε τόσο κόσμο. Θα τρελαθούμε. Θα τρελαθούμε με τη λογική κάποιων ανθρώπων. Ναι, το είδαμε και αυτό και αυτά είναι που σε προβληματίζουν. Τώρα η εικόνα στην ΠΕ Κοζάνης είναι καλή. Στο κτίριο της ΠΕ Κοζάνης η εικόνα είναι καλή. Στην ΠΕ Κοζάνης είχαμε διάφορα κρούσματα τις τελευταίες 15 μέρες. Κάναμε μια απολύμανση του ορόφου μας. Σήμερα αποφασίζουμε να κάνουμε απολύμανση όλου του κτίριου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης. Οι περισσότεροι ακολούθησαν το πρωτόκολλο, γιατί εμείς ξέρετε με το που το δηλώσουν στον ΕΟΔΗ, αυτόματα ειδοποιούμαστε και ειδοποιούμε και τον γιατρό εργασίας, ο οποίος άνθρωπος είναι πολύ καταρτισμένος και ο οποίος μας δίνει τις κινήσεις που πρέπει να κάνουμε. Άρα λοιπόν όσοι μας ειδοποίησαν, γιατί ξέρετε κύριε Βακρατσά, έχουμε και κάποιες φιλοξενούμενες υπηρεσίες από εδώ και επειδή ακριβώς δεν είναι στην αρμοδιότητά μας, δεν είναι στην εποπτεία μας, ίσως αυτοί έχουν κάποιο δικό τους πρωτόκολλο. Εγώ φυσικά τους είχα στείλει μια επιστολή και τους είπα ότι είμαστε όλοι σε έναν χώρο που στεγαζόμαστε, άρα θα πρέπει ανα πάσα στιγμή να το γνωρίζω προσωπικά το τι γίνεται εδώ για να μπορέσω να δώσω τις ανάλογες κατευθύνσεις. Νομίζω όμως ότι από ό,τι βγαίνουν τα τεστ το ένα πίσω από το άλλο είναι αρνητικά των όμορων των συναδέλφων που βρισκότανε με τα προσβλημένα, με τα κρούσματα ας πούμε, βγαίνουν το ένα μετά το άλλο αρνητικά τα τεστ, είναι ελπιδοφόρο. Τα παιδιά τα οποία νόσησαν άλλοι λίγο περισσότερο, άλλοι λίγο καλύτερα ας πούμε, είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Αυτό μπορώ να στο διαβεβαιώσω και συνεχίζουμε. Μάλιστα, συνεχίζουμε ωραία. Με πολύ μεγάλη προσοχή. Να πάνε όλα καλά, όλα καλά, θετικά θέλουμε. Τώρα να φύγουμε από το θέμα του κορονοϊού, να έρθουμε στα έργα. Είδαμε το προηγούμενο διάστημα αρκετές παρεμβάσεις της Περιφερειακής Αρχής, της ΠΕ Κοζάνης. Είδαμε δίκτυο, έχουμε αντιπλημμυρικά έργα. Είδαμε για το ΤΟΕΒ, αποκατάσταση κατεστραμμένων δρόμων από τη Θεομηνία. Να τα δούμε αναλυτικά, κυρία την Περιφερειάρχα, και μια άλλη παρέμβαση, έργα αναδασμού στο Λιβαδερό. Αναλυτικά όλα από την ΠΕ Κοζάνης. Τις παρεμβάσεις σας. Να ξεκινήσουμε από το τελευταίο, τα παράλληλα έργα αναδασμού στο Λιβαδερό. Γνωρίζετε ότι το Λιβαδερό κατέχει μια τεράστια κτηματική περιοχή καλλιεργητών. Αυτή λοιπόν από το 1988 που είχε γίνει ο αναδασμός, δεν συντηρήθηκαν οι δρόμοι, δεν έγιναν κάποια τεχνικά. Σε κατάσταση που αυτή τη στιγμή είναι πολύ προβληματική η διέλευση των αγροτικών οχημάτων και κάνουν πολύ δύσκολη τη ζωή των καλλιεργητών. Μάλιστα. Εμείς λοιπόν βγάλαμε αυτή την εργολαβία, θα ισοπεδωθούν όλοι οι δρόμοι, θα χαλκοστρωθούν, θα γίνουν τα απαραίτητα τεχνικά και πιστεύω ότι θα παραδώσουμε στο κεφαλοχώρι μας αυτό, σε αυτούς τους ανθρώπους που πραγματικά μας κάνουν υπερήφανος με τις παραγωγές τους, τόσο τις κτηνοτροφικές όσο και τις αγροτικές. Θα δώσουμε λοιπόν έναν κάμπο για να περπατάνε, για να διέρχονται τα αυτοκίνητα, τα οχήματα όπως ακριβώς θα έπρεπε και να τους κάνουμε πολύ πιο εύκολη τη ζωή. Είναι μεγάλο έργο αυτό για το Λιβαδερό και έχουμε σκοπό να βγάλουμε άλλα δύο τέτοια παράλληλα έργα αναδασμού σε δύο άλλες περιοχές, τις οποίες θα τις δείτε σύντομα. 750.000 ευρώ είναι στο Λιβαδερό. 750.000 ευρώ αξίζει τον κόπο. Αξίζει τον κόπο για την προσπάθεια των ανθρώπων που κάνουν εκεί. Να σας τώρα πω να έρθουμε στην αποκατάσταση τώρα των δρόμων στο Δήμο Σερβίων εκεί. Και εκεί έχετε μια παρέμβαση. Από τις 5 μέχρι τις 7 Αυγούστου, κύριε Βακρατσά, που είχαμε εκείνη τη Θεομηνία, θα έλεγα ότι είναι πρωτοφανή για τα τοπικά δεδομένα και αυτό δεν το λέω εγώ, το λένε οι κάτοικοι της περιοχής, οι οποίοι έζησαν κάτι πρωτόγνωρο εκείνες τις μέρες. Εκεί λοιπόν
Έχετε κάνει και το ρεπορτάζ, έχετε επισκεφτεί και είδατε ότι οι δρόμοι καταστράφηκαν. Καταστράφηκαν γιατί όλο εκείνο το νερό, ας πούμε, που κατέβαινε, πέρασε και έβγαλε όλο το χαλίκι, την χαλικόστρωση. Αλλά ξέρετε, υπάρχει και αυτή η πολύ κακή νοοτροπία που έχουμε και κάποια στιγμή θα πρέπει να δοθεί λύση, να θεραπευτεί, καθώς ότι όλοι μας νομίζουμε ότι το να σπείρουμε, ας πούμε, μισό μέτρο μέσα στο δρόμο, κάτι θα κερδίσουμε. Και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μην υπάρχουν τα πλευρικά αυλάκια, να το πω έτσι πολύ πολύ απλά, δεν διέρχεται το νερό και πηγαίνει μέσα στο δρόμο και έχει σχηματίσει κάποιες τεράστιες ρογμές. Ήρθε ο κύριος Ελευθερίου τότε, είχαμε και ένα αίτημα από τον ΤΟΕΒ Σορβίαν και είπαν ότι καταστροφή είναι καταστροφή, αλλά βοηθήστε μας λίγο να αποκαταστήσουμε τους δρόμους. Εμείς λοιπόν βρήκαμε τον τρόπο, τον νόμιμο τρόπο και μπορούμε και να τους χορηγούμε αυτή τη στιγμή τα υλικά και όλες τις εργασίες που πρέπει να γίνουν σε αυτά τα βλάκια που σας είπα προηγουμένως, να τους ξαναπαραδώσουμε τους ανθρώπους όλη αυτή την περιοχή όπως ήταν πριν από τις ομηνίες. Άλλες τώρα παρεμβάσεις, τι έχουμε κύριε την Περιφερειάρχα που δρομολογούνται όλη αυτή την περίοδο? Είδαμε και υπέγραψε και ο κύριος Κασαπίδης ο Περιφερειάρχης στο Εθνικό Δίκτυο της ΠΕ Κοζάνης εκτέλεσα αντιπλημμυρικών έργων στο Εθνικό Δίκτυο. Έτσι ακριβώς. Αυτά είναι τις έδρας τα έργα τα οποία γίνονται στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης και σε σχέση πάλι με τα έργα οδοποίησης τα οποία σας ανακοίνωσα την προηγούμενη συνέντευξή μας κύριε Βαγρατσά, πιστεύω ότι αρχίζει πλέον και παίρνει σάρκα και οστά γενικά η οδοστρωσία και τα αντιπλημμυρικά έργα στα οποία σας έχω πει εκτενώς την προηγούμενη φορά. Ήθελα απλά να σας ανακοινώσω, μια και είστε από τη Λευκοπηγή όπως μου δηλώσατε την προηγούμενη φορά, ότι στους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους βάλαμε ένα ποσό για να μπορέσουμε να υποκαθιστήσουμε αυτόν τον υπέροχο ναό που έχετε εκεί στην τοπική μας κοινότητα, τον υπέροχο κυριολεκτικά θα έλεγα. Και φυσικά αυτό το οποίο με πόνεσε είναι στην επίσκεψή μου εκεί που αρχίζουν πέφτουν τα νερά μέσα στο ναό και αρχίζουν και φουσκώνουν εκείνες οι σπάνιες αγιογραφίες που υπάρχουν στο ναό. Ξέρετε, υπάρχει αυτό το πρόγραμμα, η κεντρική αυτοτελής πόρη, το οποίο, όπως μου είπε και ο διευθυντής της ανάπτυξής μας εκεί, ο κύριος Κουρίας, αυτό το πρόγραμμα είναι το αίμα του αντιπεριφερειάρχη. Τα έργα και τα λεφτά τα βγάζουμε με το σταγονόμετρο από εκείνο το πρόγραμμα. Μάλιστα. Εγώ φυσικά προσπάθησα όλα αυτά τα οποία σας ανέφερα, είναι από το αίμα του αντιπεριφερειάρχη να πούμε, αλλά όταν είδα εκείνες τις αγιογραφίες που κινδυνεύουν, ειλικρινά είπα ότι είναι ένα έργο που πρέπει να γίνει. Άλλωστε, το ξέρετε πολύ καλά ότι είναι ένα μνημείο. Και φυσικά, επειδή λύγηκε το πρόγραμμα του πολιτισμού, δεν μπόρεσα να βάλω, δεν ήθελα να βάλουμε το γεφύρι εκείνο το πανέμορφο της Βόλιανης, της Αγίας Παρασκευής. Θα μπορούσαμε να το εντάξουμε στο πρόγραμμα του πολιτισμού, αλλά αυτό κινδυνεύει. Και γι' αυτό αποφάσισα και το έβαλα στους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους να χρηματοδοτηθεί και να ξεκινήσει άμεσα, καθώς μέσα στο δομικό φέροντα οργανισμό του, εκεί στις καμάρες κλπ, υπάρχουν τμήματα έτοιμα να καταέψουν. Και δεν θα χάναμε με τίποτα αυτό το πανέμορφο, ένα από τα πανέμορφα γεφύρια που έχουμε εκεί στην περιοχή. Γι' αυτό λοιπόν προτίμησα και τους βάλαμε στους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους για να ξεκινήσουμε άμεσα και να σώσουμε αυτό το πανέμορφο. Προχωράνε αρκετά έργα, βλέπουμε, το επόμενο διάστημα στην ΠΕ Κοζάνης. Τώρα κλείνοντας, είστε ευχαριστημένος και με τις αιτήσεις των επιχειρηματιών για το πρόγραμμα στήριξης των επιχειρήσεων που επλήξαν από τον κορονοϊό? Γιατί είδαμε αρκετές επιχειρήσεις κατέθεσαν αιτήσεις και αν σκέφτεστε στην πορεία να βγάλετε και άλλα χρήματα για να στηριχθούν και άλλες επιχειρήσεις, κύριε την Περιφερειάρχη. Ο κύριος Κασαπίδης αυτή τη στιγμή κοιτάει και την περίπτωση να μπορέσουν να στηριχθούν και επιχειρήσεις κάτω των 10.000 ευρώ, όπως είπε, γιατί την πρώτη φάση αυτά τα 40 εκατομμύρια που βγάλαμε ήταν για επιχειρήσεις συγκεκριμένες με τον πληθυσμό των εργαζομένων, με τους τζίρους, με όλα αυτά, τα οποία να ξέρει ο κόσμος, τα ξέρουν πάρα πολύ καλά οι λογιστές τους, μπορούν να πάρουν πληροφορίες και από εκεί, και τους βγάζει κατευθείαν τιμωριοδότηση και ξέρουν αν έχουν πιθανότητες να μπουν ή όχι. Φυσικά ο κύριος Κασαπίδης κοιτάει αυτή τη στιγμή και μάλλον πιστεύω ότι θα βγει και για τις πολύ πολύ μικρότερες επιχειρήσεις για να μπορέσει όλος ο κόσμος αυτός να ανακουφιστεί και σε σχέση φυσικά με τα
Αυτά ήταν μέτρα τα οποία ανακοίνωσε το 3,3 δις η κυβέρνηση. Εμείς με τις προσπάθειές μας, άλλωστε κύριε Κατσά, αν το δείτε σε σχέση με το τι δόθηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, της Κεντρικής Μακεδονίας, θα έλεγα, τα 150 εκατομμύρια που είχαν βγει τότε, τα 40 εκατομμύρια εμάς, αν συγκρίνουμε πληθυσμούς, αν συγκρίνουμε βιομηχανικές περιοχές, επιχειρήσεις και τέτοια που διαθέτει η Θεσσαλονίκη και που έχει η Δυτική Μακεδονία, εγώ νομίζω ότι είναι πολύ πολύ περισσότερα εδώ για τους δικούς μας επιχειρηματίες, τους ελεύθερους επαγγελματίες, και νομίζω ότι θα είναι μια καλή ανάσα σε αυτά τα οποία τραβάνε οι ελεύθεροι επαγγελματίες κυρίως. Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέμβαση στο δελτίο ειδήσεων του Γκάιστ. Έχουμε τη δυνατότητα να ξαναπούμε. Να είστε καλά, κύριε την Περιφερειάρχα. Καλή συνέχεια.